Είμαι ένας ταλέπορος, αμαρτωλός άνθρωπος, ζω μακριά από το Θεό, αισθάνομαι την απουσία Του, αλλά μερικά πράγματα με αγγίζουν και σήμερα σφυρίζει έτσι μέσα στο κεφάλι μου, μαζί με τα βουητά που ακούω από τους ηλίγκους, κάτι που ψέλνουμε στην Εκκλησία, τον ενίκυνται της φύσεως οι όροι. Είναι μια πολύ σημαντική φράση για μένα, το να νικηθούν οι όροι της φύσεως, νικώνται οι νόμοι της φύσεως, και επειδή πάντα τα βάζω κάπως με τη φύση, με τους φυσικούς νόμους, με την πραγματικότητα, τα βάζω με την αντικειμενική πραγματικότητα, επειδή είναι σε μια διάσταση με την εσωτερικότητά μου. Και είναι σαν να μην νοιάζεται καθόλου η εξωτερική πραγματικότητα για να συντονιστεί ή για να ικανοποιήσει, για να αναπαύσει, για να χαροποιήσει την εσωτερικότητά μου, και πάντα βιώνω μια διάσταση ανάμεσα στο μέσα και στο έξω, ανάμεσα στη βιωματική διάσταση και στην αντικειμενική διάσταση. Και σήμερα που ακούμε στην Εκκλησία μας να ψάλετε «νενίκυνται της φύσεως οι όροι», δηλαδή επιτέλους αυτοί οι όροι της φύσης νικώνται στο πρόσωπο της Παναγίας, μου δίνει μια ιδιαίτερη χαρά. Έτσι λοιπόν, επειδή είμαι τόσο πληγωμένος από τους όρους της αντικειμενικής πραγματικότητας, δεν μπορώ παρά να χαίρομαι σήμερα που νικώνται αυτοί οι όροι, αυτοί οι νόμοι της φύσης. Και παρακάτω σε αυτό που ψέλνουμε, «εν σύ παρθένε άχραντε». Έχουμε την Παρθένο, η οποία είναι άχραντος, άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε. Σε αυτό το πρόσωπο λοιπόν της αγνής Παρθένου νικώνται οι όροι της φύσεως. Παρθενεύει γαρ τόκος και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος. Παρθενεύει γαρ τόκος και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος. Άλλες δύο αντιθέσεις, ο τόκος, η γέννηση μαζί με την παρθενία. Έτσι νικώνται οι όροι της φύσεως, διότι δεν μπορούμε να έχουμε τόκο, γέννηση παιδιού μαζί με την παρθενία, ή το ένα ή το άλλο. Όμως εδώ και τα δύο συνυπάρχουν. Και επίσης ζωήν προμνηστεύεται θάνατος. Ο θάνατος γίνεται μνηστήρας της ζωής, σαν να υπάρχει μια τέτοια συγγένεια, μια συνύπαρξη ζωής και θανάτου, όπως τόκου και παρθενίας. Αυτή είναι η νίκη της Παρθένου απέναντι στους όρους της φύσεως, και αυτό είναι μια μεγάλη γιορτή για μένα. Και συνεχίζουμε να ψέλνουμε «η μετά τόκον Παρθένος και μετά θάνατον ζώσα». Να λοιπόν, μετά τον τόκο μένει Παρθένος και μετά από το θάνατο είναι ζωντανή. Γιατί βέβαια με την Ανάσταση του Χριστού δεν υπάρχει θάνατος. Και προπάντων η Παναγία, που είναι τιμιωτέρα των Χερουβίμ και των Σεραφείμ, σίγουρα είναι ζωντανή μετά θάνατον. Και με ένα υπέροχο τρόπο διατυπώνεται εδώ η μετά τόκον Παρθένος και μετά θάνατον ζώσα. Παρθένος μετά από τον τοκετό και μετά το θάνατο ζωντανή. Και τελειώνει αυτό που ψέλνουμε, «σώζεις αΐ Θεοτόκε την κληρονομία σου». Σώζεις, η κληρονομία σου είμαστε εμείς, είμαστε κληρονόμοι αυτής της νίκης της φύσεως, και πάντοτε η Θεοτόκος, εκείνη που έτεκε τον Θεό, η οποία νικά τους όρους της φύσεως, μας σώζει με τις πρεσβείες της στον Υιό της, και έτσι γινόμαστε κι εμείς μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού, γινόμαστε μέτοχοι της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, και έτσι και μέσα σε μας νικώνται οι όροι της φύσεως. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι και εμείς γινόμαστε επιτέλους νικητές των όρων, των νόμων της φύσεως. Αυτό ήθελα να πω σήμερα, επειδή δεν είχα κάποιον άνθρωπο να το μοιραστώ, το μοιράζομαι μαζί σας μέσα από το YouTube, και το διαβάζω μια τελευταία φορά όλο μαζί. «Νενίκυνται της φύσεως οι όροι, εν σύ παρθένε άχραντε, παρθενεύει γαρ τόκος και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος. Η μετά τόκον Παρθένος και μετά θάνατον ζώσα, σώζεις αΐ Θεοτόκε την κληρονομία σου». Και θα το βάλουμε να το ακούσουμε κιόλας όπως το ψέλνουν οι ψάλτες μας.